Συναγερμός χτύπησε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην πυροσβεστική υπηρεσία Χανίων για φωτιά που ξέσπασε στο πλατάνι κοντά στο βόρειο δικό άξονα. Πρώτο έσπευσε το πυροσβεστικό όχημα του πολεμικού ναυτικού και σε λίγα λεπτά έφτασαν και 6 οχήματα της υπηρεσίας από τα Χανιά. Περί ώρα 11:50 ειδοποιηθήκαμε για πυρκαγιά στην περιοχή Πλατάνη. Αμέσως έσπευσαν 6 πυροσβεστικά οχήματα και καταφέραμε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θέσαμε την πυρκαγιά υπό έλεγχο. Η φωτιά έκαιγε χορτολιβαδική έκταση σε 2 οικόπεδα και κάποια παλιά λάστιχα. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του ιδιοκτήτη, του δημοσιογράφου Μιχαήλ Λαμπαθάκη, η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις παρά το γεγονός ότι την εντόπισε εγκαίρως και προσπάθησε να τη σβήσει με ιδία μέσα. Ήρθα γύρω στις 10 η ώρα να εκτελέσω κάτι εργασίες φύτευσης, κάποιες μουριές και κάποιες ελιές. Κάποια στιγμή συνειδητοποιώ καπνό, πάω να δω τι είναι ο καπνός, βλέπω φωτιά, τρέχω να πάρω ένα λάστιχο, όχι κάπου από το ζόρι μου να τραβήξω κάπου μπλέχτη και έρχομαι να πάρω το δεύτερο. Επεκτάθηκε η φωτιά, η πυρκαγιά και λόγω της φοράς του ανέμου πήγε στο διπλανό οικόπεδο, ενημέρωσα την πυροσβεστική, ήταν κι άλλο ένας ιδιώτης εδώ, ενημέρωσε και αυτό στην πυροσβεστική. Ήρθανε πάρα πολύ γρήγορα τα παιδιά και έγινε από ό,τι διαπιστώνω η κατάσβεση. Ο δείκτης επικινδυνότητας για σήμερα είναι 2, όμως και αυτό το ελαφρύ αεράκι ήταν αρκετό για να διασπείρει τις φλόγες. Αν πω κλάσματα θα είναι υπερβολή, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε ένα λεπτό, να φανταστείτε, εκεί που υπάρχουν 4 μουριές, ήταν μέσα στο χώρο της φωτιάς, μέχρι να πάω να τις τραβήξω και να φέρω και το βαρέλι αυτό από εκεί εδώ πέρα, είχε επεκταθεί. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο καθώς πλησίων υπήρχαν 20 ζώα αλλά και οικίες, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες ξεκίνησε από την αυτανάφλεξη που προκλήθηκε από σπασμένα γυαλιά. Πολλά γυαλιά. Πριν από 2-3 χρόνια, ίσως και περισσότερο, είχα σκεφτεί να τα μαζέψω, γιατί είναι, όταν ήταν απερίφραχτο το χωράφι, ρίχνανε διάφορα μπάζα, λάστιχα όπως είναι στο διπλανό κλπ. Αλλά μετά το αμέλησα, δεν τα μάζεψα και μάλλον από την αυτανάφλεξη από τα κρίσταλα, είναι κρίσταλα. Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς ερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χανίων.